Καλώς μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky στις 2. Παρέμβαση της εισαγγελίας, κυρίες και κύριοι, για την παρατηνόμενη απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα που έχει προκαλέσει εκρηκτικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και τίνει σε αδιέξοδο. Ένταση και μικροεπισόδια στη συγκέντρωση των εργαζομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκτός τόπου και χρόνου. Η πρόταση των συμβασιούχων, λέει τώρα ο Πάνος Κουρλέτης. Μειώσει σοκ στις πρώτες συντάξεις που εκδίδονται με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι και 30% λιγότερα χρήματα παίρνουν όσοι κατέθεσαν τα χαρτιά τους μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Παράταση τώρα της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η κυβέρνηση μετά την απροθυμία των πολιτών να μπουν στο TaxisNet. Το απόγευμα στη Βουλή ο Πάνος Καμένος καλείται να εξηγήσεις για τις επικοινωνίες που φέρεται να είχε με Ισοβίτη για διακίνηση ναρκωτικών με οξύτατη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να μένεται για το θέμα. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τη ζέουσα επικαιρότητα των σκουπιδιών. Έχουμε ήδη συνδεθεί και με τη Θεσσαλονίκη, εκεί βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Να ξεκινήσουμε όμως από το Σταύρο Ιωαννίδη, καθώς έχουμε ένα ξεκάθαρο αδιέξοδο Σταύρο, μετά και το όχι Σκουρλέτη στην πρόταση των συμβασιούχων και μάλιστα σε έντονο κλίμα και με ασυνήθιστους χαρακτηρισμούς. Η συνάντηση των δύο πλευρών κατέληξε σε ναυάγιο, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την πρόταση των εργαζομένων και θα καταθέσει κανονικά την τροπολογία σήμερα το απόγευμα. Την τροπολογία που είχε ενημερώσει τους εργαζόμενους ο Πάνος Κουρλέτης το Σάββατο. Όπως είπε έπειτα σε δηλώσεις, η πρόταση των εργαζομένων είχε συνταγματικά ζητήματα. Μάλιστα δεν προβλέπεται, όπως λέει, να γίνει κάποια αλλαγή στον αριθμό των εργαζομένων, στην μονιμοποίησή τους, δηλαδή όπως ζητούν οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΟΤΑ. Αυτό που ενδεχομένως να γίνει είναι να μην ισχύσει το ηλικιακό όριο των 45 ετών και αυτό βέβαια έπειτα από συνεννόηση με τον ΑΣΕΠ. Από εκεί και πέρα οι εργαζόμενοι κατηγορούν τον Υπουργό Εσωτερικών ότι τους άκουσε για μόλις 5 λεπτά. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, όπως είπε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΟΤΑ, τους χαρακτήρισε τηλεοπτικούς μαϊντανούς, ενώ απέρριψε, όπως λένε, την πρότασή τους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να επιμείνουν στις κινητοποιήσεις. Μάλιστα ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη, οπότε και έχουν προγραμματίσει 24-ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ το απόγευμα θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι συνδικαλιστές, οι οποίοι βέβαια διαμηνύουν πως θα σκληρύνουν τη στάση τους. Από την πλευρά του βέβαια το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε πρώτων ευθυνών τους στους εργαζόμενους για το πρόβλημα με τα σκουπίδια που έχει δημιουργηθεί και σήμερα για 8η ημέρα έχουμε σκουπίδια στους δρόμους. Όπως είπε όμως ο Πάνος Κουρλέτης, η τροπολογία θα κατατεθεί κανονικά. Απέρριψε λοιπόν την πρόταση των εργαζομένων και έχουμε ένα κανονικό αδιέξοδο ΕΒΑ, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Και όλα αυτά μέσα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται να αυξηθούν κι άλλο. Εμείς, Σταύρο Ιωαννίδη, παρακολουθούμε ήδη και τις εικόνες της μικρής έντασης που σημειώθηκε νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαμε, Εύα, μικροένταση όταν έφτασε η πορεία των εργαζομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί η Εκτελεστική Επιτροπή θέλησε να μπει στο κτίριο. Συνάντησε όμως αντίσταση από τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν κατεβάσει τα ρολά στην είσοδο του Υπουργείου. Υπήρξε ένταση με αντεκλήσεις. Εκτοξεύτηκαν νερά και καφέδες από μερίδα εργαζομένων. Τελικά η Επιτροπή πέρασε μέσα. Εκεί έμεισαν τα πνεύματα. Όμως είχαμε το αποτέλεσμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Και περιμένουμε τώρα τις αποφάσεις και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΟΤΑ, η οποία θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει κινητοποίησης. Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πάνος Κουρλέτης, απορρίπτοντας την πρόταση των συμβασιούχων. Η πρόταση, έτσι όπως έχει κατατεθεί, και αυτό ξεκινήσαμε να τους εξηγούμε, δεν μπορεί να σταθεί. Η πρόταση εκ μέρους της ΠΟΕΟΤΑ για πάρα πολλούς λόγους, διότι ξέρετε ότι υπάρχει πρόσφατη απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, έχει ένα ολόκληρο σκεπτικό, δεν μπορείς να τα παραγνωρίζεις όλα αυτά και να καταθέτεις προτάσεις απλά και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Κύριος Παρακαλώ, μέσα σε 5 λεπτά την απορρίψατε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και όταν αρχίσαμε να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση των αντιρρήσεών μας, μετά την πρώτη επισήμανση, σηκωθήκαν και φύγανε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η παρατηνόμενη απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελίας. Σχετικά θα μας ενημερώσει η Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα.
Ναι, Εύα, πράγματι ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, ο κύριος Ηλίας Ζαγοραίος, παρενέβη σήμερα, καθώς συνεχίζεται, όπως ακούσαμε και πριν, η απεργία στο χώρο της καθαριότητας, δημιουργώντας εκρηκτικά προβλήματα και πραγματικούς πλέον κινδύνους και για τη δημόσια υγεία αλλά και για το περιβάλλον. Ανατέθηκε έρευνα εισαγγελική, η οποία θα διενεργηθεί από εισαγγελέα της Αθήνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αυτεπάγγελτα διοκόμενα αδικήματα. Και βεβαίως για το σκοπό αυτό θα εξεταστούν μάρτυρες και θα συλλεγούν και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητο για να οδηγηθεί ο εισαγγελέας σε άσκηση, εφόσον το κρίνει, ποινικών διώξεων. Αυτή η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται σε μια στιγμή που η κατάσταση μοιάζει οριακή, το αδιέξοδο είναι δεδομένο και μπορεί, εκτιμάται από τις εισαγγελικές αρχές, να αποτελέσει ένα ακόμα στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει αυτή την απεργία στη λήξη της, καθώς οι ποινικές διώξεις φαίνεται ότι επικρέμεται κατά των στελεχών των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συνεχίζουν να απεργούν για 8η ημέρα. Ιωάννα Μάνδρου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε στα Καμίνια. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Τσελίκας, ο οποίος από το πρωί έχει πραγματοποιήσει ένα οδηπορικό στην Αττική, καταγράφοντας την άθλια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Πες μας λίγο, εξήγησέ μας, Γιώργο, εκεί στα Καμίνια και τι είδες από το πρωί στο οδηπορικό σου. Καλό μεσημέρι, Εύα, και καλή εβδομάδα. Αυτή η εικόνα που βλέπετε πίσω μου, αυτός ο όγκος των απορριμμάτων, εκτός από τη δυσοσμία που υπάρχει σε απόσταση 200 μέτρων και, καταλαβαίνετε πίσω ακριβώς υπάρχει ένα πάρκο με παιδιά. Το βλέπετε στο βάθος, υπάρχει πάρκο. Περιμετρικά είναι πολλές πολυκατοικίες, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αυτή η εικόνα και στα στενά. Αυτός ο όγκος λοιπόν απορριμμάτων στα στενά. Τώρα, από το πρωί που ήμουνα, Μαρούσι, Χαλάνδρη, Εγάλεο, Νίκαια, Καλυθέα, Ρέντι και Πειραιά, πραγματικά λίγος πολύ αυτή η εικόνα. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Πραγματικά η αντοχή και η ανοχή τους πια δεν υπάρχει. Μιλάμε, διαμαρτύρονται. Δίκιο έχουν, λένε, και εργαζόμενοι, δίκιο μπορεί να έχει η κυβέρνηση, αλλά εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς όμως βιώνουμε καθημερινά αυτό το πρόβλημα. Με εμάς κυκλοφορούμε μέσα και έξω από το σπίτι. Δεν πάει άλλο. Δεν αντέχουμε. Αυτές είναι οι κραυγές απόγνωσης των κατοίκων. Και μιλάμε σήμερα, είναι η 8η μέρα της απεργίας. Και όπως ανακοινώθηκε, ότι μέχρι και την Πέμπτη θα ισχύει αυτή η απεργία. Καταλαβαίνετε εδώ ο όγκος που έχει πιάσει το μισό. Βλέπουμε τόνους σκουπιδιών πραγματικά. Αλλά και το πεζοδρόμιο. Ακριβώς, μπροστά από την Παιδική Χαρά. Ακριβώς. Και Γιώργο, ενδεικτικά είσαι στα Καμίνια. Αυτή την εικόνα συνάντησε σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας. Ακριβώς, αυτή η εικόνα είναι και μέσα στα στενά. Όχι μόνο εδώ στα Καμίνια, αλλά σας είπα και σε άλλες 10 περιοχές και σε άλλους 10 δήμους. Μιλάμε ότι βέβαια μαζεύονται από ευπαθείς περιοχές, όπως είναι η γυροκομεία, νοσοκομεία, υποτίθεται παιδική σταθμή. Θα μου πεις εδώ γιατί δεν μαζεύτηκαν ακόμα, που είναι η Παιδική Χαρά. Λοιπόν, άρα η γυροκομεία και η νοσοκομεία και οι λαϊκές αγορές μαζεύονται. Όμως, όσο μέρες περνάνε, ο όγκος των σκουπιδιών γίνεται και περισσότερος. Για να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, στην Ελένη Ατρού που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο Θεσσαλονίκης. Ελένη, και εκεί η εικόνα είναι εκρηκτική με τα σκουπίδια. Ωστόσο, το κλίμα δυναμίτησε από νωρίς το πρωί και η πρόταση του Δημάρχου της πόλης. Τι ακριβώς περιελάμβανε αυτή η πρόταση? Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Περιελάμβανε την ιδιωτικοποίηση, τρεις προσφορές ιδιωτών που έπεσαν στο τραπέζι. Αναμένεται αύριο το αργότερο μέχρι το μεσημέρι, χωρίς να αποκλείεται από τα ξημερώματα, να ξεκινήσει η αποκομιδή με έναν ιδιώτη και τα δικά του απορριμματοφόρα. Μάλιστα, αυτή την ώρα που μιλάμε, Εύα, είναι σε εξέλιξη συνάντηση εκπροσώπων των συμβασιούχων με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης σε μια ίστατη προσπάθεια να βρουν κοινή λύση. Βέβαια, λίγο πριν μπουν στην αίθουσα συσκέψεων των δύο πλευρών, ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μπουτάρης, έκανε μια δήλωση και είπε πως είναι αμετακίνητο στη θέση του. Και αυτό γιατί το να βγουν 11 απορριμματοφόρα ως προσωπικό ασφαλείας, όπως προτείνουν οι εργαζόμενοι, αυτό δεν είναι λύση, δεν θα καθαρίσει την πόλη. Θα κάνει πίσω ο Δήμαρχος, όπως είπε, μόνο εάν βγει όλος ο στόλος του Δήμου για να καθαρίσει την πόλη και να δούμε ξανά το καλό της πρόσωπο. Κάτι που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σε αντίθετη περίπτωση, από τα ξημερώματα μέχρι αύριο το μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσει η αποκομιδή με απορριμματοφόρα του ιδιώτη. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι έχουν πει, ήδη είναι ο ΣΜΑ, ο Σταθμός Μεταφόρτισης Απορριμμάτων σε κατάληψη. Αν προχωρήσουν και στο Χιτά Μαυροράχη σε κατάληψη, σε αυτή την περίπτωση, αν δεν υπάρχει χώρος απόθεσης των απορριμμάτων, θα ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας.
Ο Γιάννης Μπουτάρης ξεκαθάρισε δήλωσή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη σε τοπικό ραδιόφωνο πως αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Πρόκειται για αποκομιδή τριών ημερών σε ιδιώτη για 1.500 τόνων σκουπιδιών που βαραίνουν αυτή τη στιγμή στην πόλη. Αν αυτό είπε είναι ιδιωτικοποίηση, τότε εγώ είμαι εξωγήινος. Πριν περάσουμε και ακούσουμε, Εύα, τον Δήμαρχο, τι ακριβώς δήλωσε, να σας πω πως και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο δεύτερη φορά σε 4 ημέρες μετά την Παρασκευή και την επιστολή στην εισαγγελία που ζητούσε την παρέμβαση του εισαγγελέα, σήμερα έστειλε επιστολή στο προϊστάμενο εισαγγελίας Πρωτοδικών που ζητά την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού διαχείρισης κρίσης, ζητά ακόμη την λύση σε μια τριτοκοσμική τουριστική Θεσσαλονίκη, αλλά και την ποινική διερεύνηση για το θέμα των σκουπιδιών. Εύα, νομίζω όμως ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη, και τα όσα είπε. Και να σας ευχαριστήσω και τους δύο πολύ. Αν προκαλέσουν προβλήματα και εμπόδια είτε στο ΣΜΑ είτε στο ΧΙΝΤΑ, θα φωνάξουν σε μία. Δεν μπορεί ένα 5% που είναι το ΠΑΜΕ του ΚΚΕ, το οποίο ελέγχει τους σωματείων εργαζομένων και εκμεταλλεύεται την τυράννια τους, γιατί εκμεταλλεύεται την τυράννια τους, υποσχόμενοι θα γίνουν μόνιμοι και δεν ξέρω τι. Αυτό είναι παντελώς αδύνατο. Ακόμα και η απόφαση που έβαλε ο Σκουλέτης με άλλα πράγματα. Εγώ έχω πει ξεκάθαρα το ότι πρέπει να ισχύσει ένα σύστημα ανοιχτό, να έχει ένα μόνιμο προσωπικό και να έχουμε και δυνατότητα, που έχουμε δυνατότητα δηλαδή, σε κατά περίπτωση να φωνάζουμε ιδιώτες. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το εκρηκτικό πρόβλημα που έχει προκαλέσει το αδιέξοδο με τη συσσόρευση τόνων σκουπιδιών που αποτελούν κίνδυνο πλέον για τη δημόσια υγεία. Μέσα σε αυτό το θερμό κλίμα επιχειρήθηκε να γίνει η νέα συνάντηση των εργαζομένων της ΠΟΕΟΤΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπάρχουν διαπληκτισμοί. Όταν θέλησαν να μπουν για να παραδώσουν την πρότασή τους στον Πάνο Σκουρλέτη, οι αστυνομικοί ζήτησαν να περάσει συγκεκριμένη αντιπροσωπεία. Και κάπου εκεί ξεκίνησε η ένταση. Μια πρόταση που ο Υπουργός νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει εκτός τόπου και χρόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πριν από λίγες μέρες είχαμε την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που έκρινε αντισταγματική την παράταση, μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει ότι το αίτημα του οποιοδήποτε συμβασίουχου αυτομάτως να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου η σχέση εργασίας του είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και την ώρα που αμετακίνητοι παραμένουν στις καταλήψεις οι συμβασιούχοι, αμετακίνητοι παραμένουν και τουλάχιστον 20.000 τόνοι σκουπιδιών στους δρόμους όλης της χώρας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πύργος, Κρήτη, ακόμα και στην ακριτική Γάβδο, οι σακούλες των απορριμμάτων συνθέτουν ένα σκηνικό ενός απέραντου σκουπιδότοπου. Η κατάσταση θα πεθάνουμε όλοι τώρα. Δεν θα ζήσει κανένας με αυτή την κατάσταση. Τι θα γίνει. Και βρωμάει και με τη ζέστη αυτή τι θα γίνει. Ας αποφασίσει ο Πρωθυπουργός μας. Έσχος. Όσο για τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η εικόνα μιλά από μόνη της. Τώρα το βρωμάει, άμα βγείτε το βράδυ κατά τις 5.30 ώρα, θα δείτε κάτι ποντίκια σαγάτες να κυκλοφοράνε μες στον δρόμο. Να μην μπορούν να περάσουν τα τρόλε. Εκτός από τους κατοίκους του Πειραιά, είναι χιλιάδες και τουρίστες που καθημερινά αντικρίζουν τους όγκους σκουπιδιών όταν κατεβαίνουν από τα κροζερόπλια. Πολύ άσχημη κατάσταση. Τι να κάνουμε με αυτό το πράγμα, θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει, αφού οι εργαζόμενοι στην ΠΟΕΟΤΑ απέρριψαν χθες την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για να μονιμοποιηθούν με ρύθμιση Παυλόπουλου και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους έως και την Πέμπτη. Βάζοντας με τους νομικούς μας όλη αυτή την νομοθετική ρύθμιση, την γυρίσαμε πίσω στον κύριο Σκουρλέτη, διότι ουσιαστικά αυτή η νομοθετική ρύθμιση μιλάει για 10.000 απολύσεις. Το Υπουργείο έχει προτείνει μια λύση που περιλαμβάνει μονιμοποίηση μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2.500 εργαζομένων και 6.183 προσλήψεις με νέες συμβάσεις 7 έως 9 μηνών για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το μόνιμο προσωπικό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Sky, τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα υπάρξουν πρόνοιες αλλά και ειδική μοριοδότηση για τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει. Θα υπάρξουν πρόνοιες, θα υπάρξει ειδική μοριοδότηση για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει και νομίζω ότι αυτός είναι και ο βέλτιστος τρόπος, ειδικά στο συγκεκριμένο πεδίο των εργασιακών σχέσεων στην καθαριότητα, για να επιληθεί το ζήτημα. Στη Θεσσαλονίκη, τα σκουπίδια στους δρόμους ξεπερνούν τους 1.500 τόνους. Ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας είναι πιο ορατός από ποτέ και ο Δήμαρχος αποφάσισε να αναθέσει την αποκομιδή τους σε ιδιώτη. Και είπα, θα βγάλουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αφού σωθήκα με την Επίτροπο ότι μπορεί να εγκριθεί αυτό το ποσό το οποίο χρειάζεται για αυτή την ιστορία. Μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε να μπορέσουμε
να καλέσουμε να κάνουμε μια σύμβαση τριών ημερών, επαναλαμβάνω τριών ημερών, για να ανακουφιστεί λιγάκι η κατάσταση. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοιες κοινωνικές δομές όπως είναι η καθαριότητα να δοθούν σε ιδιώτες. Θα μας βρουν μπροστά τους. Την ίδια ώρα στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στη Χαλκιδική και σε άλλες πολλές περιοχές η καθαριότητα των Δήμων γίνεται ήδη σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες που χρησιμοποιούν δικά τους μέσα. Ο Δήμος Κασάνδρας σχεδόν πάντα το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων την έκανε με τη συνδρομή εργολάβων. Είτε ενοικιάζοντας απορριμματοφόρα, είτε κάνοντας συμβάσεις αποκομιδής και για απορριμματοφόρα και για εργαζόμενους. Να σημειωθεί ότι την αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι ένας μικρός αριθμός απορριμματοφόρων έχει ήδη βγει στους δρόμους για αποκομιδή σκουπιδιών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τον Αντώνη Ατζολέτο για να δούμε πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσουν στην κυβέρνηση τώρα, Αντώνη, το θέμα αυτό. Καθώς μετά και τη συνάντηση του κυρίου Σκουρλέτη με τους συμβασιούχους, είναι ξεκάθαρο πλέον το αδιέξοδο. Ναι, και αποτελεί βεβαίως προτεραιότητα και για τον Πρωθυπουργό και για τον Μέγαρο Μαξίμου η λύση αυτού του γόρδιου δεσμού. Γι' αυτό, άλλωστε, από την Παρασκευή το βράδυ οι διαδικασίες κινήθηκαν όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Αναμένουμε το απόγευμα την νομοθετική ρύθμιση από τον κύριο Σκουρλέτη, που ουσιαστικά θα κινείται στην υπογραφή νέων συμβάσεων με την ταυτόχρονη προκήρυξη διαγωνισμού για μόνιμες θέσεις. Ήρθε στη χειρότερη στιγμή στην κυβέρνηση, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός θέλει να αλλάξει την ατζέντα προς την καθημερινότητα μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης. Γι' αυτό άλλωστε και οι πληροφορίες που έχουμε, Εύα, αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός ήδη προγραμματίζει μέσα στην εβδομάδα να επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας. Θα είναι η τέταρτη στάση του Πρωθυπουργού σε χαρτοφυλάκια μετά το Υπουργείο Παιδείας, Εσωτερικών και Ενέργειας. Βεβαίως την ίδια ώρα, Εύα, το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου και του Αλέξη Τσίπρα είναι στραμμένο και στην απογευματινή συζήτηση των ερωτήσεων στη Βουλή, με αφορμή τα τηλεφωνήματα του κυρίου Πάνου Καμένου. Επιθυμούν από την κυβέρνηση να δοθούν από τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ οι κατάλληλες απαντήσεις, έτσι ώστε να κλείσει και αυτό το μέτωπο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, συνδεθούμε με τον Γιάννη Καντέλη για να δούμε την επίθεση που εξαπέλυσε πριν από λίγο με ανακοίνωσή του για το θέμα των συμβασιούχων ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι ακριβώς λέει στη δήλωση αυτή, Γιάννη? Καταρχάς, Εύα, στην δήλωσή του, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στις ευθύνες της κυβέρνησης για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, κυρίως και από με τον τρόπο με τον οποίο υποσχέθηκαν πράγματα στους εργαζόμενους τα οποία δεν μπορούν να κάνουν, αλλά δεν μένει εκεί. Καταθέτει την δική του πρόταση για το ζήτημα. Λέει ότι πρέπει να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι για το διάστημα το οποίο έχουν εργαστεί, και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει άμεσα και σχετική τροπολογία στην Βουλή. Αλλά σημειώνει ταυτόχρονα ότι πρέπει να υποθεί η αλήθεια στους εργαζόμενους ότι δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν πέραν του συνταγματικού πλαισίου, και αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρχουν εναλλακτικές και πιο οικονομικές μορφές παροχής υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας μέσω συμπράξεων του δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς. Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα των συμβασιούχων με μεγάλη ανευθυνότητα και χωρίς να πει την αλήθεια. Ο αριθμός των συμβασιούχων αυξήθηκε, αλόγιστα, και οι συμβάσεις τους ανανεώνονταν διαρκώς με τρόπο αντισταγματικό. Το σημερινό αδιέξοδο ήταν αναμενόμενο και έχει προκύψει τη χειρότερη δυνατή στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να απειλείται η δημόσια υγεία και να αμαυρώνεται το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου. Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα, αλλά η κυβέρνηση επέλεξε να μας αγνοήσει, όπως επέλεξε να αγνοήσει και την πραγματικότητα. Έτσι φτάσαμε στη σημερινή ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να δίνει ψεύτικες υποσχέσεις και πρέπει να παρουσιάσει μια συνολική λύση η οποία να σέβεται τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, αλλά και να μην παραβιάζει τις δικαστικές αποφάσεις και το Σύνταγμα. Δυστυχώς, οι προτάσεις της κυβέρνησης εγκυμονούν νέους νομικούς κινδύνους και τελικά δεν λύνουν το πρόβλημα. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μένετε η οξύτατη αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης για τις επικοινωνίες που φέρεται να είχε πάνω Καμένος με Ισοβίτη, καταδικασμένο για διακίνηση τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών. Λίγες ώρες πριν, ο Υπουργός Άμυνας απαντήσει σε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος του παρήχε πλήρη κάλυψη, λέγοντας ότι ο Υπουργός δεν έκανε τίποτα το παράνομο ή το αντιθεσμικό. Απαντήσεις από το βήμα της Βουλής θα κληθεί να δώσει το απόγευμα ο Πάνος Καμένος για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που φέρεται να είχε με τον Ισοβίτη Γιαννουσάκη για την υπόθεση Νουρουάν.
Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση επιμένει στα περί ομοίης παρέμβαση στη δικαιοσύνη, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να καλύπτει πλήρως τον κυβερνητικό εταίρο. Τίποτα παραθεσμικό, τίποτα εξωθεσμικό, τίποτα παράνομο. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ταυτιστεί με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μάλιστα. Και να ρίξει ένα πέπλος ύψης πάνω από την ελληνική κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση όπου μια κυβέρνηση λειτουργεί σαν συμμορία και παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη, παρεμβαίνει μέσα στις φυλακές, κανονίζει να ανοίξουν οι πόρτες φυλακής το βράδυ σαν τους κλέφτες, καθοδηγεί τον μάρτυρα, εκβιάζει τον μάρτυρα. Επιλέγει ο Υπουργός Άμυνας τον εισαγγελέα, επιλέγει τον ανακριτικό υπάλληλο. Με ποιο στόχο? Την εξόντωση ενός αντιπάλου του. Η ηθική αυτουργία σε κατάκριση εξουσίας. Οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι λειτουργήσαν εξωθεσμικά, πιέζοντας τον κατάδικο να καταθέσει επιπλέον μαρτυρία σε βάρος άλλου. Με σκοπό να βλάψουν τον άλλον. Ναι. Είναι η παράβαση καθήκοντος. Είναι η ηθική αυτουργία σε όλα τα δικήματα που σχετίζονται με την ψευδορκία. Και ενώ η Φόφη γεννηματά μιλά για ευθύνες συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη αποφεύγουν να σχολιάσουν τις αποκαλύψεις γύρω από τις φερόμενες συνομιλίες του Καμένου με τον Ισοβίτη, που σύμφωνα με τα παραπολιτικά φέρονται να είναι 12 κλήσεις και ένα SMS τον περασμένο Ιανουάριο. Εφόσον παρόθησε ο κύριος Καμένος αυτόν τον άνθρωπο να προχωρήσει σε αυτά, και αυτή είναι η επίσημη κυβερνητική χρειάστηκαν γραμμή. 12 φορές όμως για να τον παρωθήσει από τη. Δεν ξέρω αν χρειάστηκε μία, αν χρειάστηκε δύο, αν χρειάστηκε. Και αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία θα βγω να τα αξιολογήσω ή να τα κρίνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει καταλάβει πολύ μεγαλύτερη έκταση και επικοινωνιακό χρόνο από αυτό το οποίο αντιστοιχεί σε ένα όντως πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Συνυπάρχει αρμονικά με τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο που καμαρώνει για τη ρατσιστική ιδεολογία του και για τις αλαζονικές και ομές παρεμβάσεις του στη δικαιοσύνη. Έχουμε ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική, έναν υπουργό ο οποίος τηλεφωνεί ότι θα το δούμε απόψε. Με τέτοια λειτουργία, η οποία είναι εξωθεσμική, δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα ο υπουργός να συνομιλεί με έναν Ισοβίτη, συνιστά πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα κοιτάξτε, το να πεις ότι ζητώ την παρέτηση του κυρίου Καμένου και να τη ζητήσεις, ξέρουμε πολύ καλά και με την κυβερνητική κάλυψη που υπάρχει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Υπουργός Άμυνας αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις το απόγευμα στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Σε άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, τις νέες μειωμένες συντάξεις Κατρούγκαλου θα πάρουν στα χέρια τους αυτήν την εβδομάδα οι πρώτοι 65.000 που έκαναν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Η έκπληξη θα είναι δυσάρεστη, αφού θα πάρουν μειωμένες συντάξεις μέχρι και 30% σε σχέση με τους παλαιότερους συνταξιούχους. Ύστερα από αναμονή ενός και πλέον χρόνου έφτασε η ώρα για την απόδοση των πρώτων 65.000 συντάξεων με το νέο σύστημα υπολογισμού με τον νόμο Κατρούγκαλου. Οι ασφαλισμένοι που είχαν κάνει τα χαρτιά τους για να συνταξιδοτηθούν τον Μάιο του 2016 θα βρεθούν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Τα ποσά θα είναι μειωμένα έως και 30% σε σχέση με τα ποσά που έπαιρναν ως τώρα οι δικαιούχοι. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι είχαν μέσο όριο συντάξιμου μισθού άνω των 1.000 ευρώ και περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος 15 χρόνια στο ΙΚΑ με αποδοχές 840 ευρώ θα έβγαινε σε σύνταξη με 487 ευρώ. Με τον νέο υπολογισμό θα λάβει τελικά σύνταξη μειωμένη κατά 44 ευρώ. Δημόσιος υπάλληλος με πτυχίο πανεπιστημίου και 40 χρόνια ασφάλισης θα χάσει 215 ευρώ από τη σύνταξή του. Αντίστοιχα, συνάδελφός του με 35 χρόνια ασφάλισης και απολυτήριο λυκείου θα λάβει σύνταξη 856 ευρώ αντί 1.040 που θα έπαιρνε αν είχε καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησης πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Ο νέος τρόπος υπολογισμού που οδηγεί σε τεράστιο ψαλίδι θα επηρεάσει στη συνέχεια άλλους 200.000 ασφαλισμένους που εκτιμάται ότι θα συνταξιδοτηθούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Κάποιες παραμένουν ακόμη, δεδομένου ότι η θεμελίωση του δικαιώματος στηρίζεται σε αναγνώριση πλασματικών χρόνων και οι αιτήσεις αναγνώρισης που υποκτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016 είναι σε εκκρεμότητα, γιατί εκδόθηκε μεν η εγκύκλιος από το Υπουργείο,
δεν έχει εκδοθεί εγκύκλειος από τον ΕΦΚΑ που είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθούν οι αναγνωρίσεις αυτές. Από τους μεγάλους χαμένους φαίνεται ότι θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού ένας ασφαλισμένος στον ΟΑΕ επί 35 χρόνια με το παλαιό σύστημα θα έπαιρνε σύνταξη 1.184 ευρώ, ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρει τελικά 880. Αν και αρχικά φαίνεται ότι οι νέοι συνταξιούχοι είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με εκείνους που βγήκαν σε σύνταξη ή υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν το Μάιο του 2016 και οι συντάξεις με το παλαιό σύστημα θα επαναυπολογιστούν ώστε να εναρμονιστούν με τις νέες συντάξεις. Και μάλιστα από το 19, αν οι διαφορές είναι μέχρι 18%, θα γίνουν και οι αντίστοιχες μειώσεις. Θεωρώ ότι κάποια ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το νέο τρόπο υπολογισμού θα κριθούν από τα δικαστήρια μετά από προσφυγές που θα κάνουν οι ασφαλισμένοι. Η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και του ΝΑΤ. Στις 3 Ιουλίου θα πάρουν τις συντάξεις τους οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ και του ΟΓΑ και στις 4 Ιουλίου θα καταβληθούν οι επικουρικές του ΕΤΕΑ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, προς παράταση βαίνουν οι φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του Οικονομικού Επιτελείου. Στο στούντιο λοιπόν βρίσκεται ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Εύα. Περίπου μέχρι πότε, έτσι, για να γνωρίζουμε τις τελευταίες στιγμές, που από ό,τι φαίνεται είναι πολύ. Ναι, ξέρεις, πριν φτάσουμε στην παράταση, πρέπει να δούμε γιατί καθυστερούν εκ πρώτης και κατά δεύτερο ποια είναι η κατάσταση. Γιατί είναι 2 εκατομμύρια. Οι χρεωστικοί, αυτοί δηλαδή που έχουν να πληρώνουν, το έχουν αφήσει για τελευταία στιγμή. Ένα στους τρεις δεν έχει υποβάλει φορολογική. 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6 και κάτι που θα υποβληθούν, που αναμένεται, δεν έχουν υποβληθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο Υπουργείο Οικονομικών μάλλον κάνουν άσχημα, μάλλον βιάστηκε η κυρία Παπανάτσιου να δημιουργήσει προσδοκίες, γιατί αυτόματα, με το που δημιουργείς προσδοκίες, αυτόματα πέφτει και η ημερήσια ροή δηλώσεων που είχε ανέβει σε 160.000. Γιατί η προθεσμία, η λήξη της ήταν αυτή την Παρασκευή, σωστά, τέλος του μήνα. Ακριβώς. Οπότε τώρα σου λέει, εντάξει, άμα είναι μέχρι 14 Ιουλίου που διαρρέεται μια φημολογία. Είναι η πιθανότερη ημερομηνία. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις δεν είναι λίγες. Είναι πάρα πολλές. Με ένα σύστημα που αντέχει 160-180.000 την ημέρα. Θέλει αρκετές μέρες. Αν πέσει τώρα η απόδοση και η ροή υποβολής φορολογικών δηλώσεων, τότε πολύ φοβάμαι θα βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις στις τελευταίες μέρες τις προθεσμίες που θα έχουν ήδη δώσει. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί στα τέλη Ιουλίου, η πρώτη δόση, ό,τι όποτε και να υποβληθεί η φορολογική δήλωση, είτε τώρα είτε αργότερα. Όσο και να αργήσεις δηλαδή τα λεφτά. Δεν αλλάζει τίποτα. Για πάρα πολύ κόσμο είναι αυξημένα πολύ τα φέτος τα καθαριστικά. Έως και 40% με τα ίδια εισόδημα. Αυτό, αυτά ακούει. Ο κόσμος να είσαι... χρειάζεται. Να το πάθω το κεφαλικό αργότερα. Αρκεί να είσαι κάποιες από τις κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι αγρότες έχουν σοκαριστεί. Γιατί ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι πέρα από την φορολόγησή του ουσιαστικά για πρώτη φορά ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αυτό το 26% και κάποιοι άλλοι με μισθωτή, είναι 2 κατηγορίες αγροτών. Είναι αντιμέτωποι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και με 100% προκαταβολή. Τώρα η κυρία Παπανάτσιου, μιλώντας σήμερα σε ραδιόφωνο, έβγαλε είδηση και για τον ΕΝΦΙΑ. Πότε θα πληρώσουμε, πότε θα βγουν βραχνάς τα καθαριστικά. Τα αυτό μας το φυλάει μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές. Τέλος Αυγούστου λέει θα το δούμε. Πώς η πρώτη δόση θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου εκεί με τα σχολικά έξοδα. Σε 4 ή 5 δόσεις. Προφανώς θέλουν να κάνουν το περσινό, δηλαδή να μπει και ο Ιανουάριος στην εξίσωση του 2018 και να είναι σε 5 δόσεις η πληρωμή του ΕΜΦΙΕ. Ελπίδα όλων είναι να είναι όσο το δυνατόν σε περισσότερες δόσεις, καθώς πλέον αρχίζουν και διπλώνουν και ξαναδιπλώνουν οι δόσεις, οι πληρωμές των φόρων, φόροι οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τη φοροδοτική ικανότητα των περισσότερων μας. Τώρα, είχαμε την πρώτη αντίδραση από τους οίκους αξιολόγησης μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Τόσο καιρό είχαν ασχοληθούν μαζί μας από τη Moody's και να δούμε πώς επηρέασε αυτή τις αποδόσεις των ομολόγων, αλλά και πώς θα επηρεάσει ενδεχόμενη απόπειρα εξόδου στις αγορές. Ναι, ο πιο δύσπιστος με την ελληνική οικονομία οίκος, ο οίκος Moody's, μας είχε 2 βαθμίδες από τη χρεοκοπία, 8 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία σκουπίδια. Τώρα είμαστε 7 κατηγορίες κάτω από την κατηγορία σκουπίδια. Αντέδρασε, μας αναβάθμισε, είναι πολύ καλό νέο για την ελληνική οικονομία. Ήδη σήμερα οι αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου είναι στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 9, στο 5,4. Η απόδοση του διετούς είναι στον Ιανουάριο του 10, στο κάτω από το 4%, κοντά στο 3,9%. Όλα αυτά τα νέα εννοείται ότι είναι καλά. Αυτό που μετράει στην πιστοποιητική ικανότητα παρεπιπτόντως είναι η ανώτερη βαθμολογία. Η ανώτερη βαθμολογία έχουμε από τον οίκο Standard & Poor's. Μας έχει 1-2 βαθμίδες παραπάνω από τον οίκο Moody's. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενδεχομένως, αν δείξει κιόλας η κυβέρνηση ότι πιστεύει στο πρόγραμμά της, να καταφέρουμε να βγούμε με ένα προστατευμένο πλαίσιο στις αγορές, ίσως και μέσα στον Ιούλιο, χωρίς να χρειαστεί να έχουμε νωρίτερα μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό θα είναι κάτι θετικό, θα είναι μια επιτυχία, από εκεί και πέρα θα πρέπει
Καταρχήν η κυβέρνηση να δείξει ότι πιστεύει στο πρόγραμμά της και το εφαρμόζει. Εκεί θα βαθμολογηθεί από τις αγορές. Η βαθμολογία που θα πάρει θα είναι το επιτόκιο. Εκεί θα δούμε με πόσο θα χρεώσει τους Έλληνες η δυσκολία της κυβέρνησης να αποδεχτεί το πρόγραμμα που έχει η ίδια συμφωνήσει. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, απορρίπτει η Φόφη Γεννηματά με δήλωσή της στα Νέα την πρόταση Τσίπρα για προοδευτική διακυβέρνηση μετά τα μνημόνια, εξαπολύοντος και οξεεπίθεση Πινελόπη Γκάλιου στον Αλέξη Τσίπρα. Κάθε σενάριο συνεργασίας λοιπόν, Εύα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για διάλογο και δημιουργία προοδευτικού μετώπου, απέρριψε εκ νέου η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Φόφη Γεννηματά, σε δηλώσεις της στα Νέα μάλιστα. Η κυρία Γεννηματά κατηγορεί τον πρωθυπουργό για λαϊκισμό και δημαγωγία που χρησιμοποίησε για να ανέβει στην εξουσία. Και όπως θα δούμε στη σχετική κάρτα, τονίζει. Ο κύριος Τσίπρας, αφού εκμεταλλεύτηκε την κρίση με μνημειώδη λαϊκισμό και δημαγωγία για να ανέβει στην εξουσία, ευτέλισε αξίες της αριστεράς και πρόδωσε τους προοδευτικούς πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν. Τώρα που χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, εμφανίζεται υποδιόμενος στην κυβερνόσα αριστερά, καλώντας μάλιστα με πατερναλιστικό ύφος σε δίθεν προοδευτικά μέτωπα. Αλυσοδένει τη χώρα σε πολύχρονη επιτροπία και διαρκή λιτότητα με παράλληλη εκχώρηση του εθνικού πλούτου για 99 χρόνια. Όλοι έχουν αντιληφθεί ότι ο κύριος Τσίπρας έχει προπολού διαβεί τον πολιτικό του Ρουβίκονα και οδεύει προς την απέναντι όχθη της Αβύσσου. Ας μη ματαιοπονεί λοιπόν, δεν βρισκόμαστε στη χώρα των λωτοφάγων, θα ιτηθούν στις εκλογές με εκοφαντικό τρόπο, αναφέρει η κυρία Γεννηματά. Στην οποία, Εύα, μέσω του Sky απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί, ο κύριος Τζανακόπουλος, επιστρέφοντας τα πυρά και κάνοντας λόγο για παράδοξη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικά εγκλωβισμένη. Νομίζω μπορούμε να δούμε ένα σχετικό απόσπασμα. Κυρία Γεννηματά, βρίσκεται νομίζω εγκλωβισμένη πολιτικά για λόγους που έχουν να κάνουν με το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ, για λόγους που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ να κάνει αυτοκριτική για τη στρατηγική σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, για λόγους που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν μετατοπίσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από τις πολιτικές που αρχίζουν και υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, εκεί όπου εκτός ελέγχου μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Ντονιάνα στα νότια. Εκκαινώθηκαν μάλιστα σπίτια και ξενοδοχεία. 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και ο καύσωνας καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν άρον-άρον σπίτια, ξενοδοχεία και κάμπινγκ, παίρνοντας μαζί τους ό,τι προλαβαίνουν κοντά στον εθνικό δρυμό Ντονιάνα στα νότια της Ισπανίας, λόγω του μεγάλου κινδύνου για τη ζωή τους από τη φωτιά που κατακαίει δάση στην περιοχή. Η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στην Ουέλβα αντιμετωπίζεται από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως πυρκαγιά υψίστης απειλής. Το κύμα των ακραίων θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πλήττουν τη χώρα αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες περαιτέρω επέκτασης της πυρκαγιάς. Η φωτιά άλλωστε είναι αδύνατον μέχρι στιγμής να τεθεί υπό έλεγχο παρά την αδιάκοπη μάχη ισχυρών δυνάμεων με όλα τα μέσα της πυροσβεστικής. Γι' αυτό και οι αρχές αποφάσισαν να απομακρύνουν τον κόσμο από την περιοχή. 50 people have been temporarily housed in sports. Κάποιοι έφυγαν μακριά. Άλλοι όμως πέρασαν τη νύχτα στους ειδικούς χώρους που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια. Στη σκιά της τραγωδίας με τους 63 νεκρούς από τις δασικές πυρκαγιές στη γειτονική Πορτογαλία, οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες και τις περιουσίες τους. Στο εσωτερικό και πάλι, κυρίες και κύριοι, δύο διαμερίσματα γεμάτα με διαμάντια και χρυσό από τη σπήρα των Ορμά εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Χαλάνδρι. Λεπτομέρειες έχει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ακριβώς, στη Σταυροφυλάκια είχαν γίνει, Εύα, δύο διαμερίσματα του ενεργειοδανιστή της συμμορίας αντίστοιχης πύρας των Κορλεόνε Ρωμά στην περιοχή του Χαλανδρίου. Αποθηκάριος του Θησαυρού και η σύζυγός του είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, 43 και 40 χρόνων αντίστοιχα, οι οποίοι φαίνεται να ξέπλαιναν τα κλοπημαία της συμμορίας σε τέσσερα τουλάχιστον ενεργειοδανιστήρια, αφανής ιδιοκτήτης των οποίων ήταν ο 43χρονος. Μέσα σε ψυγεία, φούρνους, καλάθια ρούχων, συμφώνια, υδροροές,
κρίστες στους τοίχους ΕΒΑ και σε ηλεκτρικές συσκευές βρέθηκαν πάνω από 700 κιλά χρυσαφικών, ασημικών, κολβημάτων, συλλεκτικών νομισμάτων, 100.000 ευρώ σε μετρητά. Και εμείς, Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τις νέες εικόνες από τα ευρήματα της αστυνομίας, από τα κλοπημαία και τα χρυσαφικά που μόλις μας περιγράφεις. Ακριβώς, θυμάστε και προέκυψε και μια ποσότητα πολύτιμων αλήθων, η αξία των οποίων φτάνει περίπου στα του μισό εκατομμύριο ευρώ, πάρα πολλά συλλεκτικά ρολόγια. Ο χειροδανιστής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ΕΒΑ δεν είχε σκοπό να μετατρέψει τα κλοπημαία όπως τα προηγούμενα σε πλάκες χρυσού ή αζημιού, αλλά να ανοίξει καταστήματα, κοσματοπολία για την μεταπόλησή τους, προκειμένου να μην χάσουν την αξία τους από το λιώσιμο. Να σου τώρα, πω Παναγιώτη, ότι η αξία, το σύνολο των κλοπημαίων ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ πλέον και οι διαρρήξεις οι οποίες ευθύνεται η Σπύρα φτάνει περίπου τις 3.000. Σε άλλο θέμα τώρα, υπό την εποπτεία εισαγγελέα τίθεται η έρευνα της αστυνομίας μετά το νέο περιστατικό με αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, από την οποία σύμφωνα με καταγγελίες κινδύνεψε ένα 14χρονο κορίτσι. Ακριβώς, και οι αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής δεν θεωρούν ακόμα ότι πρόκειται για αδέσποτη σφαίρα, η οποία, όπως είπες και εσύ, πέρασε σε μικρή απόσταση από 14χρονο κορίτσι που βρισκόταν στο μπαλκόνι διαμερίσματος συνοδού Θεοφυλάκτου στο Μενίδη και καρφώθηκε στον τοίχο. Αρχικά οι αστυνομικοί προσπαθούν να δουν αν η σφαίρα ρίφθηκε εκείνη την ώρα, δηλαδή στις 5.30 ώρα το απόγευμα της Κυριακής, ή αν είναι σε προγενέστερο χρόνο. Υπήρχε μια αναφορά και καταγγελία για άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου, οι οποίες ελέγχθηκαν και φαίνεται πως δεν ήταν αληθινή η πληροφορία, και μάλιστα ο καταγγέλλοντας ενδεχομένως να κατηγορηθεί για ψευδορκία και ψευδή καταμήνυση. Πρόκειται μάλιστα για ευθεία βολή, όπως λένε οι αστυνομικοί χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για άσκοπο πυροβολισμό που ήρθε μάλιστα μετά από μια καμπύλη της σφαίρας. Γίνεται έρευνα για το περιστατικό, όπως και για όσους διαμένουν παραπλεύρος του συγκεκριμένου εκκλήματος, καθώς φαίνεται να έχουν απασχολήσει τις διοικητικές αρχές, και μάλιστα οι αστυνομικοί δεν σχετίζουν το συγκεκριμένο περιστατικό αυτή τη στιγμή με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Μενιδίου, αλλά με κάτι άλλο πιο προσωπικό. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, εκτός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, ολονύκτιες βίες διαδηλώσεις στο ανατολικό Λονδίνο έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αστυνομικής βίας μετά το θάνατο ενός 25χρονου. Η οικογένεια του νεαρού θύματος υποστηρίζει πως ο 25χρονος πέθανε από κακοποίηση της αστυνομίας. Με τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα και την τραγική πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ να αποτελούν ακόμα πρόσφατες αναμνήσεις, το Λονδίνο πέρασε χθες βράδυ μια ακόμα ταραγμένη νύχτα. Βίες διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας ξέσπασαν στο ανατολικό τμήμα της Βρετανικής πρωτεύουσας με αφορμή τον θάνατο ενός 25χρονου άνδρα αφρικανικής καταγωγής. Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι ο 25χρονος πέθανε μετά την κακοποίησή του από τους αστυνομικούς. Η οικογένειά του κλαίει, η μητέρα του, ο πατέρας του κλαίνε. Αυτό είναι πολύς πόνος. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και επιδόθηκαν σε ένα όργιο καταστροφών, πετώντας τούβλα και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών. 6 άντρες της αστυνομίας τραυματίστηκαν στα επεισόδια, εκ των οποίων οι 4 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση γύρω στις 11 το βράδυ, ενώ προχώρησαν και σε 4 συλλήψεις. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έχει διατάξει τώρα έρευνα για το θάνατο του 25χρονου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τον τρόμο με τα μάτια τους είδαν οι επιβάτες της Air Asia, οι οποίοι ταξίδευαν από το Πέρθ της Αυστραλίας μέχρι τη Μαλαισία. Το λόγο θα μας πει αμέσως τώρα η Έλενα Παπαδημητρίου. Τι συνέβη? Εύα, μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει καρέ-καρέ το πώς τρανταζόταν το αεροπλάνο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να νιώθουν πως βρίσκονται μέσα σε πλυντήριο. Οι έντονες αναταράξεις έγιναν λόγω μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να υποχρεωθεί να γυρίσει πίσω στη βάση του. Αφού όμως οι αναταράξεις είχαν διάρκεια τουλάχιστον 1,5 ώρα. Σύμφωνα με επιβάτες, το αεροσκάφος κουνιόταν πάρα πολύ όταν ο πιλότος αποφάσισε ότι ασφαλέστερο θα ήταν να κάνει στροφή προς την Αυστραλία. Όταν πάντως προσγειώθηκε το αεροσκάφος, οι επιβάτες διαπίστωσαν ότι ένα από τα πτερύγια μίας εκ των μηχανών είχε αποκολληθεί. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Πέρθ δήλωσε ότι ο πιλότος ενημέρωσε για τα μηχανικά προβλήματα όταν τους ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη Βόνη και τον Κώστα Σιμεωνίδη, καθώς τις τελευταίες ημέρες ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκαν Σόιμπλε, κατηγορήθηκε επανειλημμένως ότι αποφεύγει, να παραβεμφθεί η πρόσφατη συμφωνία για την Ελλάδα στην Ολομέλεια της Μπούντεστα, και μάλιστα δημιουργήθηκε και επεισόδιο στο κρατικό κανάλι. Κώστα, τι ακριβώς συνέβη?
Καλό μεσημέρι, Εύα, κυρίες και κύριοι. Μιλώντας λοιπόν στην κρατική τηλεόραση, ο κύριος Σόιμπλε κλήθηκε να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα: γιατί αποφεύγει τη συζήτηση για την Ελλάδα, γιατί αποφεύγει να παραπεμφθεί η πρόσφατη συμφωνία του Eurogroup στην ολομέλεια της Γερμανικής Βουλής. Απαντώντας λοιπόν, επισήμανε ότι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο γι' αυτό είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερμανικής Βουλής. Αυτή, όπως είπε, πρέπει να ενημερωθεί για τις αποφάσεις του Eurogroup και στη συνέχεια καλείται να εγκρίνει τη συμφωνία ή να την παραπέμψει στην ολομέλεια. Τόνισε όμως ότι ο ίδιος δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να συζητήσει ανοιχτά το θέμα, ακόμη και στην ολομέλεια. Το θέμα όμως θα συζητηθεί, Εύα, και κλείνω με αυτό, καταρχήν στην Επιτροπή Προϋπολογισμού μεθαύριο Τετάρτη, και εκτιμάται, η γενικότερη εκτίμηση και του κυρίου Σόιμπλε αλλά και των αναλυτών εδώ, είναι ότι θα κλείσει εκεί και θα δοθεί το πράσινο φως. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Σημεωνίδη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα που άλλαξε τους συσχετισμούς Πρασίνου στην Αττική. Με μεγάλη κινητοποίηση εθελοντών και ανθρώπων που αγαπούν τη φύση, οι πληγές έχουν αρχίσει να απουλώνονται, όμως οι μνήμες δεν μπορούν να σβήσουν. Το ημερολόγιο έγραφε 26 Ιουνίου 2007, όταν οι πρώτες φλόγες άρχισαν να καταστρέφουν με απίστευτη μανία την Πάρνηθα, ενώ τα μπαλκόνια της Αττικής γέμιζαν στάχτη. Σιγά σιγά οι πύρινες γλώσσες τυλίγουν το βουνό και πνίγουν τα πάντα. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα Δερβενοχώρια και επεκτάθηκε γρήγορα στις πλαγιές του βουνού. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες και 16 οχήματα, με την αρρωγή 12 συνολικά πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η φωτιά όμως δεν στάθηκε δυνατό να περιοριστεί πριν από το βράδυ. Ήταν μια τραυματική εμπειρία για όλους μας. Η πυρκαγιά πριν από 10 χρόνια. Εγώ θυμάμαι το σύννεφο πάνω από την Αθήνα, πώς το βλέπαμε όλοι και κλαίγαμε, και το βράδυ που βλέπαμε τις φλόγες να έχουν φτάσει πλέον στην κορυφογραμμή της Πάρνηθας. Ήμασταν και τότε εδώ, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε και είμαστε και 10 χρόνια μετά, είμαστε πάλι εδώ. Πριν από 10 χρόνια, τέτοιες μέρες, ζήσαμε έναν εφιάλτη. Χάσαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πρασίνου για την Αθήνα, για την Ελλάδα. 10 χρόνια μετά λοιπόν κάνουμε ένα απολογισμό και βλέπουμε ότι παρότι οι πληγές συνεχίζουν να υπάρχουν, έχουν συμβεί πολλά τα οποία μας δίνουν κάποια ελπίδα. 3 ημέρες μετά η φωτιά σβήνει. Η καταστροφή όμως είναι αμετάκλητη. Στο Σύνταγμα μια βουβή διαμαρτυρία εκφράζει την οργή για την καταστροφή και τα λάθη που οδήγησαν σε αυτήν. Βλέπεις κόσμο διαφόρων ηλικιών, διαφόρων στρωμάτων, διαφόρων ενδιαφερόντων να έχουν πάει όλοι για ένα κοινό στόχο, για ένα κοινό σκοπό. Ενωθήκαμε διαφορετικοί άνθρωποι για το ίδιο πράγμα. 10 χρόνια μετά, το φυσικό περιβάλλον στις πλάγιες της Πάρνηθας αναγεννάται και το οικοσύστημα προσπαθεί να επανακάμψει τόσο μέσα από τον κύκλο της ζωής, όσο και από τις παρεμβάσεις εθελοντών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της μεγάλης πληγής. Ο ΣΚΑΙ πήρε την απόφαση να εμπλακεί στην υπόθεση Πάρνηθας σαν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που έχει σχέση με το περιβάλλον. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε κινητοποιώντας εθελοντές. Είναι πάντοτε εντυπωσιακή η ανταπόκριση του κόσμου και στους καθαρισμούς και στις αναδασώσεις. Και μόνο άμα όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το πετυχαίνουμε, διότι ο ΣΚΑ είναι ένα απλό μέσο ενημέρωσης. Μπορεί να δώσει τη δημοσιότητα, μπορεί να κινητοποιήσει κάποιο κόσμο. Δεν υπάρχει η ειδική βοήθεια του WWF και των ειδικών φορέων. Έτσι, δεν γίνεται τίποτα. Όλοι μαζί μπορούμε. Είναι τόσο απλό, αλλά εκεί καταλήγουμε πάντα. Να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με την Πάρνηθα. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, το οικοσύστημα μπορεί να αναγεννάται, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς να βοηθάμε, αλλά και φυσικά να αλλάξει και η νοοτροπία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Υπολογίζουμε ότι το 36% της έκτασης από τα 36.000 στρέμματα που κάηκαν το 2007 έχει ξανά δασική βλάστηση. Το άλλο ενθαρρυντικό είναι οι 2.500 εθελοντές που πέρασαν από στάδιο εκπαίδευσης από το παρατηρητήριο Πάρνηθα και κάναμε 55 εθελοντικές δράσεις αναδασώσεων. Έχουμε φυτέψει ως τώρα 16.000 μικρά έλατα και τα έλατα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγίνουν δέντρα. Όμως έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Βλέπουμε την καινούργια βλάστηση. Όποιος ανεβαίνει πάνω στην Πάρνηθα βλέπει βλάστηση με μικρά δεντράκια. Και το καλό μήνυμα είναι ότι επίσης και η πανίδα του βουνού
επιστρέφει και τα ελάφια επιστρέφουν και, τα υπόλοιπα είδη της πανίδας που είχαμε στην Πάρνηθα τα βλέπουμε σιγά σιγά να εμφανίζονται. Έτσι λοιπόν η Πάρνηθα ξαναγεννάται μέσα από τις τάχτες και με τη βοήθεια και του παρατηρητήριου Πάρνηθα που είχαμε δημιουργήσει και με το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα συνεχίσουμε τις εθελοντικές δράσεις για να ξαναπρασινίσουμε το βουνό αυτό το οποίο κάηκε πριν από 10 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Τώρα κυρίες και κύριοι ελάτε να βρούμε τη Χριστίνα Σούζη καθώς είχαμε και έκτακτο δελτίο από την Μετεωρολογική Υπηρεσία Χριστίνα Σούζη καθώς οι θερμοκρασίες, η ζέστη θα χτυπήσει κόκκινο. Μέχρι πόσο θα φτάσει? Παρασκευή και Σάββατο θα είναι οι πιο ζεστές μέρες. 42 με 43 βαθμούς νομίζω ότι θα τους φτάσει. Μπορούμε να μιλάμε για καύσωνα πια. Να δούμε όμως την κάρτα που σας έχω ετοιμάσει συνολικά τις θερμοκρασίες, πώς θα είναι τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη θα φτάσει, στα υπηρετικά μιλάω πάντα για τις μέγιστες θερμοκρασίες. Οροφή το 39, Πέμπτη το 40 με 41, Παρασκευή Σάββατο το 42 με 43. Την Κυριακή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα 37 με 39 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά όμως θα φτάσει στους 40 με 42 και πτώση της θερμοκρασίας αισθητή σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα. Άρα μιλάμε για την Πέμπτη. Να δώστε μου και το δικό μου σύστημα τώρα, το χάρτη μας. Έτσι, όπου να πάρω και μία μοίρα τις μέρες για να είναι πιο αναλυτικά. Αύριο λοιπόν θα έχουμε και αύριο παραδοτικές μπόρες στα υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς. Αύριο είναι Τρίτη, είναι τα υπολείμματα της Δυτικής Ευρώπης, του καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης αυτά. Εδώ στην Αθήνα 36 βαθμούς στην Αττική και πιθανότητα για παροδική μπόρα όπως και σήμερα το μεσημερό απόγευμα και αύριο, στα δυτικά όμως του νομού, ούτε καν να το πάρουμε χαμπάρι. Και στην Θεσσαλονίκη η πιθανότητα στα γύρω ορεινά για μπόρα και 35 βαθμούς. Τετάρτη πάλι θα έχουμε απογευματινές μπόρες αλλά περιορίζονται στα βορειοανατολικά ορεινά. Είναι η τελευταία μέρα που έχουμε απογευματινές μπόρες και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς και δείτε τώρα από την Πέμπτη, ακριβώς, από την Πέμπτη έχουμε μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική προς τη χώρα μας. Δεν περιμένουμε καθόλου βροχές μέχρι και το Σάββατο και η θερμοκρασία είναι το πικ 40 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έκανα εδώ για να δείτε τη μεταφορά των θερμών αερίων μαζών από και την Αφρική. Και πάρα πολύ γρήγορα αν προλαβαίνουμε τις φωτογραφίες μας. Ναι. Γρήγορα, είναι η Ιθάκη από το Βασίλη. Η επόμενη φωτογραφία είναι Πόρτο Γερμανό εχθές από τον Νίκο και η τελευταία είναι Ελχαδονίσια εχθές από την Άδα. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χριστίνα Σούζη, τώρα κυρίες και κύριοι, εμείς μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε τα αθλητικά νέα της ημέρας. Και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό στην αθλητική επικαιρότητα με τον Χρήστο Τριανταφυλόπουλο. Καλησπέρα Εύα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θεαματικά καρφώματα, τρίποντα και λάμψη που θύμιζε κάτι από NBA στην μπασκετική γιορτή των αδερφών Αντετοκούμπο που έγινε χθες βράδυ στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο με τη συμμετοχή της χρυσής εθνικής ομάδας του 2005 καθώς και του Γιώργου Πρίντεζη. Μετά τη Θεσσαλονίκη, το Αντετοκούμπρο Σιβέντε έδωσε τη λάμψη του και στην Αθήνα. Στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο στήθηκε μια υπέροχη μπασκετική γιορτή όπου οι καλεσμένοι των αδελφών Αντετοκούμπο μαζί με τη Χρυσή Εθνική Ομάδα του 2005 φρόντισαν να προσφέρουν μοναδικό θέαμα, μα πάνω απ' όλα έδειξαν ότι οι διακρίσεις και ο ρατσισμός δεν έχουν θέση στο παρκέ αλλά ούτε και στη ζωή. Μαζί τους και ο Γιώργος Πρίντεζης που αποδέχτηκε την πρόσκληση των αδελφών Αντετοκούμπο και τρέλανε το κοινό με τα μοναδικά του τρίποντα πεταχτάρια. Τα καρφώματα του Γιάννη έφεραν στην Αθήνα λίγο από το άρωμα του μαγικού κόσμου του NBA. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και διαγωνισμός καρφωμάτων με τον Θανάση Αντετοκούμπο να αναδεικνύεται νικητής με εντυπωσιακό τρόπο. Για την ιστορία η Εθνική Πειραιάτη πήρε βάνς για την ήττα στη Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 92-91 της ομάδας των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούμπο. Ωστόσο, ο μεγάλος νικητής για ακόμα μία φορά ήταν το μπάσκετ, κυρίως με τη μαζική παρουσία παιδιών που κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, την εθνική ομάδα, τα παιδιά που ήρθαν, που κατέβηκαν, αφήσαν τις διακοπές τους, αφήσαν τις οικογένειές τους και κατεβήκαν να παίξουν εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου, παιδιά, ελπίζω να το διασκεδάσατε. Εμείς για εσάς το κάνουμε, θέλουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο και του χρόνου πάλι τα ίδια, Αντετοκούμπρος και του χρόνου.
Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τρίποντα από τα 13 μέτρα, κλείνοντας ιδανικά την υπέροχη αυτή γιορτή. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε απόψε στα νέα της τηλεόρασης του Sky με τη Σία Κοσιόνη τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την πρόθεση ψήφου, αλλά και τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα για όλα τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας στις 8 η ώρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.